με το συγκλονιστικό εκείνο «Εγώ είμαι ο λαλός». Περίμενε να ακούσει ότι ήρθε ο Μεσσίας και είχε την ιδιαίτερη χαρά να είναι ο ίδιος ο Χριστός εκείνη την ώρα που πήγε να πάρει να αγγίσει νερό. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση από το κείμενο αυτό, η φράση αυτή, πόσο στενάχωρα θα το βλέπαμε εμείς οι έξυπνοι αυτό σήμερα, τότε ένας άνδρας μιλούσε με μια γυναίκα στο φρέαρ. Δηλαδή, επειδή η διάνοια του ανθρώπου ρέπει επί τα πονηρά, εύκολα μπορεί μόνοι μας να δίνουμε διάφορες ερμηνείες, μη γνωρίζοντας ακριβώς την αλήθεια. Και θυμάμαι ένα περιστατικό, δεν ξέρω αν έτυχε να το πω άλλη φορά, όταν υπηρετούσα στο στρατό, η υπηρεσία μας έβαζε να πηγαίνουμε να δίνουμε με την υδροφόρα νερό σε διάφορα μοναστήρια, γιατί εκεί το νησί δεν είχε νερό. Και σε κάποιο μοναστήρι που ήταν μέσα στην πόλη, είχαμε επικοινωνία με τη γερόντισσα και μου είπε τον πόνο της, της αναχώρια της, την απορία της. Επειδή είναι το μοναστήρι εδώ ή το έχουμε ανοιχτό και έρχονται πολλά άτομα και ιδιαίτερα κοπέλες για να πούν τον πόνο τους, οπότε έρχονται και μερικές κοπέλες άσεμνα ντυμένες και πιάνω συζήτηση με αυτές και ιδιαίτερα με μία, και οι αδελφές λέει μου κάνουν παρατήρηση γιατί δεν τη διώχνω που έρχεται με τέτοια άσεμνη ενδυμασία. Μα είπα ότι ο Χριστός ήθελε να μας σώσει και γι' αυτό το λόγο η ψυχούλα αυτή έχει ανάγκη και γι' αυτό κάθομαι πολύ χρόνο μαζί της προκειμένου να βοηθηθεί πνευματικά. Ωστόσο όμως οι αδελφές με την απλότητα, με την απλή καρδιά σκανδαλίζουν το γιατί η γερόντισσα συνομιλούσε με μια άσεμνα ντυμένη κοπέλα. Και το λέω αυτό γιατί εύκολα εμείς οι άνθρωποι και μάλιστα οι λεγόμενοι χριστιανοί εύκολα παρασύρωμεθα με το λογισμό μας ότι τα ξέρουμε καλύτερα από τους άλλους και κοιτάζουμε απλώς την επιφάνεια και όχι την ουσία. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις κρίσεις μας. Τι λέει ο Κύριος, μη κρίνετε κατόψιν, αλλά την δικαία κρίση κρίνετε. Πότε μπορεί να ξέρει ότι είναι δικαία, αν δεν έχει το φωτισμό του Θεού. Και έτσι λοιπόν, ο Κύριος θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούμε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν που λέει. Ωστόσο όμως, θα διαβάσω και κάτι άλλο. Συμβαίνουν γεγονότα στην όλη μας ζωή, πότε περισσότερο, πότε λιγότερο δύσκολα, πότε βαρύτερα, πότε ελαφρότερα, τα οποία είναι η πρόγευση των εσχάτων. Δηλαδή, θα πρέπει να περάσουν τις δυσκολίες.
Και οι δυσκολίες έχουν ένα πολύ μεγάλο καλό, ένα πλεονέκτημα. Ποιο είναι. Το ότι αυτό που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ότι ο Θεός δεν μας δίδει το χάπι της υπομονής, αλλά μας δίδει ευκαιρίες να ασχηθούμε στην υπομονή. Και πώς θα ασχηθούμε στην υπομονή όταν έχουμε τις δυσκολίες? Γι' αυτό και ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή, στην καθολική επιστολή, τι λέει? Πάσαν χαράν υγείσαι στ' αδελφοί μου, όταν πειρασμής περιπέστη ποικίλης. Άρα η δυσκολία, ο πειρασμός, είναι δώρο, θα λέγαμε, του Θεού, που μπορούμε να τον εκμεταλλευτούμε σωστά. Και αν μας συκοφαντήσουν, και αν μας κατηγορήσουν, και αν μας... Τέλος πάντων, είναι ό,τι καλύτερο για τη σωτηρία μας, αν το κάνουμε με καλό λογισμό. Γιατί λέω με καλό λογισμό? Γιατί λέει ο Άγιος Παΐσιος, τα πάντα είναι ριζωμένα μέσα μας, δεν ξεριζώνονται, αλλά δεν αναπτύσσονται όταν κάνουμε καλούς λογισμούς. Και αν πράγματι έχουμε συνηθίσει να κάνουμε καλούς λογισμούς, δεν υπάρχει παρεξήγηση, έχουμε ειρήνη. Πότε έχουμε ταραχή μέσα μας? Όταν έχουμε την πόρτα ανοιχτή και μπαίνει ο πονηρός μέσα και βάζει λογισμούς διαφόρους, αρνητικούς, και έτσι αρχίζουμε και επιχρενόμεθα με εκείνον που μας κατηγόρησε, με εκείνον που μας περιφρόνησε, με εκείνον που δεν μας χαιρέτησε, ενώ θα μπορούσαμε να κάνουμε καλό λογισμό και να πούμε: κουρασμένος ο καημένος πέρασε, δεν με χαιρέτησε, δεν με πρόσεξε, δεν με είδε. Πόσες φορές και εμείς περνάμε χωρίς να προσέχουμε ποιος είναι δίπλα μας, τον προσπερνάμε και όλο μπορεί να παραξηγηθεί γιατί δεν το προσέξαμε. Τέλος πάντων, το ξαναδιαβάζω για να το προσέξουμε για τα δύσκολα χρόνια που συνεχώς μας έρχονται. Συμβαίνουν γεγονότα στην όλη μας ζωή, πότε περισσότερο, πότε λιγότερο δύσκολα, πότε βαρύτερα, πότε ελαφρότερα, τα οποία είναι η πρόγευση των εσχάτων. Από το ένα μέρος, όπως και να έχει το πράγμα, ο Κύριος θα έρθει. Δεν μας λέει πότε, εκείνος ξέρει και δεν θέλει να το ξέρουμε εμείς. Και όταν δεν ψάχνουμε να βρούμε πότε θα έρθει, τότε ωφελούμαστε, τότε πορευόμαστε σωστά. Αλλιώς κάτι δεν πάει καλά. Από το άλλο μέρος, ο Κύριος είπε, έρχεται ώρα και γίνεστε, που ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο, αυτό είναι το μυστικό της χριστιανικής εποχής. Έρχεται η ώρα, κάποτε όλα θα αποκαλυφθούν, θα φανερωθούν, έρχεται η Βασιλεία του Θεού, αλλά όμως και ήρθε και είναι εντός ημών. Αλλά και συνεχώς έρχεται και είναι μέσα μας και τη γευόμαστε, αλλά και συνεχώς έρχεται. Αυτά συνηθαίνονται. Να το πιάσουμε αυτό το πνεύμα, να πάρει σωστή στάση η ψυχή μας και να ζούμε ανάλογα για να έχουμε ελπίδα σωτηρίας. Πολλές φορές ρωτούν τι θα γίνει, πότε θα γίνει πόλεμος, πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και τόσα άλλα πράγματα ρωτούν. Μα εκείνο που έχει σημασία είναι το κατά πόσο εμείς κάθε μέρα ετοιμαζόμαστε για την άλλη ζωή. Τι λέει η Εκκλησία? Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών
Παρακάτω. Παρακάτω. Γιατί είναι ειρήνη, μην ταράζεστε. Ξέρει ο Θεός πότε θα δει, πότε θα επικοινωνήσει με τον καθένα, για να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι για την έκτακτη έξοδο που θα φύγουμε, δεν ξέρουμε πότε. Και σε αυτό το σημείο, εκτός των παρόντων, οι υπόλοιποι δεν προσέχουμε. Λέμε, έχω χρόνια ακόμα, θα περάσουν τα χρόνια και αργότερα θα ετοιμαστώ για την άλλη ζωή. Γι' αυτό το ακούω πολλές φορές και από μαμάδες και από γιαγιάδες και συμβουλεύουν τα παιδιά τους να χαρούν την παρούσα ζωή, σε εισαγωγικά, με κοινωνικό τρόπο. Και όταν μεγαλώσουν και γεράσουν, τότε ας κοιτάξουν και την ψυχή τους. Αυτή η αναβολή είναι του πονηρού. Αυτό να το προσέξουμε. Δεν ξέρουμε αν αύριο θα ξημερωθούμε. Γι' αυτό το λόγο και λέει Άγιοι γίνεστε, τέλειοι γίνεστε και παρακάτω σαν τα μωρές Παρθένους. Και έτοιμοι γίνεστε. Η μωρέ Παρθένη δεν ήταν έτοιμη και μείνουν έξω την νυμφόνος. Γι' αυτό λοιπόν ο καθένας από εμάς να το καταλάβουμε και να το κατανοήσουμε. Είμαστε προσωρινοί εδώ, προσωρινοί. Τότε ο Θεός μας δίνει αναβολή κάθε μέρα και άλλη μέρα και άλλη μέρα είναι για να μας βοηθήσει να προετοιμαστούμε, να μετανοήσουμε, να εξομολογηθούμε και να φύγουμε προετοιμασμένοι για την άλλη ζωή. Αυτή η αναβολή την οποία μας δίνει είναι δώρο του Θεού και γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι έχουμε και ασθενείς σε μεγάλη ηλικία που δεν τους παίρνει ο Θεός για να γλιτώσουν αυτοί οι οποίοι σε εισαγωγικά να γλιτώσουν. Να γλιτώσουν τις δυσκολίες, να περάσουν τις δυσκολίες εκείνοι που περιποιούνται τους ασθενείς, αλλά δίνει αναβολή στους ασθενείς να ανανύψει λίγο η ψυχή τους, να πούνε ένα Κύριε ελέησον, να μπορέσουν να εξομολογηθούν και να κοινωνήσουν, αλλά και από την άλλη πλευρά, αυτοί που είναι γύρω να μπορούν να καλλιεργήσουν την υπομονή, διότι ο υπομείνας μέχρι τέλους το σωθήθηκε. Ό,τι λοιπόν η αγάπη του Θεού στον καθένα από εμάς δίδει, ποιος είναι ο στόχος, όχι να βουλευτούμε, αλλά να πάρουμε σαν αιτία και αφορμή προετοιμασίας για την έξοδό μας από την παρούσα ζωή. Και επειδή ο Χριστός είναι πάντοτε παρόν, είναι δίπλα μας, είναι μέσα μας και ιδιαίτερα εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε, λέω, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί που από παιδικής, από νεαράς, από γραφικής ηλικίας έχουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, την οποία δεν τη χρησιμοποιούμε όπως πρέπει και πολλοί άνθρωποι φεύγουν με το δώρο αυτό του Θεού απροετοίμαστοι για την άλλη ζωή. Και επειδή δεν θέλω να σας κουράζω περισσότερο, επειδή έχουμε τον Πατέρα Αντώνιο να καλύψει, να μας πει κάτι από την πείρα. Χριστός Ανέστη. Ευχαριστούμε πολύ τον Γέροντα γιατί άλλη μια φορά μας φιλοξενεί εδώ στο φιλόξενο μοναστήρι του, του Αγίου Σενείου του Καπαδόκου, το οποίο βέβαια, όπως γνωρίζω, έχει ιδρυθεί και με την ευλογία του Αγίου Γέροντος Παρισίου, ο οποίος ήταν φίλος του Γέροντα εδώ, Θεοκλήτου. Και φίλος όλων μας βέβαια, εφόσον τον διαβάζουμε
και προσπαθούμε να εφαρμόζουμε αυτά τα οποία τόσο ωραία μας έχει αφήσει σαν υποθήκες και παρακαταθήκη μέσα από τα βιβλία του. Να πούμε κάτι από το Ευαγγέλιο, Γέροντα. Ό,τι η αγάπη σου θέλει. Το Ευαγγέλιο σήμερα είναι συγκλονιστικό, θα έλεγε κανείς. Είδατε, είναι και μεγάλο βέβαια σαν έκταση. Είναι η συνάντηση του Χριστού με την Σαμαρείτιδα γυναίκα. Με μία ψυχή, η οποία, όπως είπε ο Γέροντας, μπορεί να ήταν αιρετική για τους Ιουδαίους, οι Σαμαρείτες, που συγχρόνονται οι Ιουδαίοι Σαμαρείτες, όπως η ίδια η γυναίκα μας αποκαλύπτει μέσα από το διάλογο αυτό τον οποίο κάνει με τον Χριστό. Παρ' όλα αυτά όμως ο Χριστός όχι απλώς συζητάει μαζί της, αλλά θα λέγαμε ότι σκηνοθετεί και όλη αυτή την συνάντηση μαζί με την Σαμαρείτιδα, βέβαια με την καλή έννοια, έδιωξε τους μαθητές του για να είναι μόνος. Δεν θα μπορούσε να κρατήσει έναν δυο μαζί του για παρέα. Τους έδιωξε όλους. Ήθελε να είναι μόνος. Δεν θα μπορούσε να γίνει μια κατάθεση ψυχής μπροστά σε ακροατήριο και μάλιστα μια γυναίκα η οποία είχε μια ζωή που ήταν κάπως επιβαρημένη, αμαρτωλή γυναίκα. Για να της δώσει ακριβώς όλο αυτό το περιθώριο, τη δυνατότητα να καταθέσει ενώπιον του τις αμαρτίες της, τη μετάνοιά της. Από την άλλη μεριά, αυτός είναι στο ρόλο του Ιουδαίου που διψάει. Λέει, δώσ' μου να πιω. Αυτό ίσως να μας φαίνεται λίγο έτσι αγενές, να το πω έτσι. Δεν λέει σε παρακαλώ, αλλά και μόνο που της μιλάει, αυτό είναι χάρη για τους Ιουδαίους. Διότι η ίδια πάλι η γυναίκα μας λέει ότι πώς λέει εσύ μου μιλάς, εσείς είσαι Ιουδαίος, εσείς λέει δεν μας περιφρονείτε, δεν μας δίνετε καθόλου σημασία, δεν μας εκτιμάτε καθόλου. Άρα και μόνο το ότι απευθύνεται στη γυναίκα αυτή είναι ζήτημα εκτίμησης προς το πρόσωπό της. Αλλά σημαντικό είναι, αδελφοί μου, ότι ο Χριστός πολλές φορές κρύβεται και ταπεινώνεται, να το πούμε έτσι. Διότι όταν, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος, φανταστείτε, έχει μια ανάγκη τώρα να διψάει κανείς και να είναι μέσα σε έναν τόπο ο οποίος, ας πούμε, δεν υπάρχει νερό. Μη βλέπουμε τώρα εμείς σήμερα που έχουμε τις βρύσεις σε όλες τα σπίτια μας. Την εποχή εκείνη υπήρχαν κάποια πηγάδια και μάλιστα εδώ έχουμε το φρέατο του Ιακώβου που είναι και ένα βαθύ πηγάδι. Φαντάζομαι θα έχετε πάει. Έχετε πάει στο φρέατο του Ιακώβου? Για να δω πώς έχουν πάει. Α, έχω πάει αρκετή για. Λοιπόν, οπότε έχετε την εικόνα αυτή εκεί πέρα πώς λέγεται, στη Σιχέμ, του φρέατος του Ιακώβου, που είναι ένα αρχαίο βέβαια μέρος και το οποίο βέβαια ας σημειώσουμε εδώ ότι βλέπετε ότι είναι θαύμα του ότι βρίσκεται, είναι προσκύνημα ορθόδοξο σήμερα, χριστιανικό και ορθόδοξο. Ενώ οι Ιουδαίοι θέλουν πώς και πώς να το καταλάβουν, απειλούν πολλές φορές εκεί τους πατέρες, τον πατέρα Φιλούμενο που ήταν ο προηγούμενος εκεί φύλακας, τον σκότωσαν κιόλας όπως ξέρετε. Το φώνευσαν, τον απείλησαν πολλές φορές, εκείνος έμεινε σταθερός, δεν έφυγε και στο τέλος μπήκε κάποιος που τον κατακριούργησε και έγινε μάρτυρας. Βέβαια υπάρχει το λείψανό του εκεί στους Αγίους Τόπους. Αλλά όμως και για άλλους, και για τους Παλαιστινίους είναι αυτός ο χώρος ιερός, διότι και αυτοί θεωρούν τον εαυτό τους απόγονο του Αβραάμ, και οι μουσουλμάνοι δηλαδή, αλλά εδώ στην περίπτωση της γυναικός αυτής βλέπουμε ότι και αυτή, λέει, του πατρός μας, λέει, Ιακώβ. Παρότι ήταν αιρετική για τους Ιουδαίους, όμως οι Σαμαρείτες είχαν στοιχεία τα οποία ήταν μια ανάμειξη, ας το πούμε έτσι, της Ιουδαϊκής θρησκείας μαζί με στοιχεία, ας το πούμε έτσι, ειδωλολατρικά. Δηλαδή δέχεται ότι είναι απόγονος, ότι ο πατέρας τους είναι ο Ιακώβ, ο Αβραάμ. Και από την άλλη μεριά πάλι δέχεται τον Μεσσία. Έχουν προσδοκία του Μεσσία. Διότι όταν αργότερα ο Χριστός τις αποκαλύπτει σιγά σιγά τις σπουδαίες αυτές αλήθειες της πίστεώς μας, σε μία, θα λέγαμε, όχι θα λέγαμε, μία προσωπική διδαχή. Πολύ σπάνια ο Χριστός το κάνει αυτό, τουλάχιστον δεν έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιστατικά μέσα στο Ευαγγέλιο.
Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εμπνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Όταν τον ρώτησε η γυναίκα πού πρέπει λέει να λατρεύουμε τον Θεό, διότι της αποκάλυψε, ας το πούμε έτσι, το παρελθόν της. Και λέει είσαι προφήτης λέει, το βλέπω λέει το πράγμα. Και ενώ άλλοι δεν ξέρω τι θα ρωτούσαμε εμείς στη θέση της γυναίκας αυτής, είχαμε ένα προφήτη, ας το πούμε έτσι, μπροστά μας, τι θα τον ρωτούσαμε. Άραγε οι επιχειρήσεις που έχω, ας το πούμε έτσι, θα έχουν, καρποφορήσουν και τα λοιπά, ξέρω εγώ, ή τι άλλο, ξέρω εγώ. Αυτή τη ρώτησε ένα καθαρά πνευματικό θέμα. Πώς πρέπει να λατρεύεται ο Θεός. Και εμείς πολλές φορές, βλέπετε, πάμε και σε μοναστήρια, διαβάζουμε και βιβλία κτλ. Δεν ξέρω πόσο μας έχει απασχολήσει αυτό το θέμα. Η αληθινή λατρεία του Θεού. Βέβαια, αν πει εμείς πηγαίνουμε στην Εκκλησία να ερχόμαστε σε μοναστήρια κτλ., προσευχόμαστε, λέμε και την ευχή ενδεχομένως. Όμως τα κάνουμε σωστά. Τα λένε σωστά. Το βασικό ερώτημα της γυναικός αυτής ήταν πώς λατρεύεται ο Θεός. Και βέβαια για το πνεύμα το δικό του τότε. Λέγανε οι Ιουδαίοι, ας πούμε, στον ναό του Σολομώντα. Λέγανε, ας πούμε, οι Σαρνοίτες, στο όρος Γαριζίν, που είναι εκεί κοντά. Και, βέβαια, ο Χριστός της είπε ξεκάθαρα ότι δεν έχει σημασία ο τόπος που λατρεύεται ο Θεός, αλλά έχει σημασία ο τρόπος. Εμπνεύματι και αληθεία. Δεν είναι μόνο δηλαδή το εμπνεύματι, δεν φτάνει το εμπνεύματι, αλλά πρέπει να είναι και η αληθεία. Διότι, βλέπετε σήμερα, ας πούμε, γίνονται πράγματα, ας πούμε, προσέγγιση των Ορθοδόξων, κάποιον τουλάχιστον από τους Ορθοδόξους, από τις κεφαλές, που θέλουν ας πούμε, να προσεγγίσουν τους αιρετικούς και θεωρούν ότι είναι εύκολο ας το πούμε έτσι, να γίνουμε ένα, ας το πούμε έτσι. Μα πώς θα γίνουμε ένα, αν δεν υπάρχει το αναλυθεία, είναι δυνατόν άλλο να πιστεύει ο ένας και άλλο να πιστεύει ο άλλος. Και λέει λοιπόν εκεί πάνω στη συζήτηση η γυναίκα αυτή, όταν θα έρθει ο Μεσσίας, λέει αυτός θα μας τα αποκαλύψει όλα. Βέβαια αυτός ο λόγος έτσι πως τον λέει, μας βάζει σε υποψία ότι, σε υπόνοια, ότι κάτι υποπτεύτηκε αυτή η γυναίκα, έχοντας μπροστά της τον Χριστό. Κάτι μίλησε μέσα στην ψυχή της. Και όταν έχει ο άνθρωπος πραγματικά ειλικρινή διάθεση, όταν έχει καλή προαίρεση, μιλάει ο Χριστός μέσα στην ψυχή μας. Όταν δεν μιλάει, αδελφοί μου, δεν φταίει ο Χριστός. Πολλές φορές τα βάζουμε με τον Χριστό. Αλλά φταίμε εμείς. Φταίμε εμείς διότι η ψυχή μας δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένη. Διότι δεν καθαρίζουμε τον εαυτό μας από την αμαρτία, δεν μετανοούμε αληθινά έτσι όπως πρέπει να μετανοούμε. Όταν ο άνθρωπος καθαρίζεται, πάει στο μυστήριο εκεί της εξομολόγησης με ειλικρίνεια και δέχεται εκεί πέρα την καθαρτική του Αγίου Πνεύματος ενέργεια, τότε γίνεται δεκτικός της χάρητος του Θεού, τότε μιλάει ο Θεός μέσα στην ψυχή του. Τότε αναπαύεται, τότε ειρηνεύει. Έτσι λοιπόν και αυτή η γυναίκα ένιωσε αυτό το πράγμα, κάτι ένιωσε μέσα εκείνη τη στιγμή για τον Χριστό και βέβαια ο Χριστός τι της λέει, εγώ είμαι ο λαλόμψη. Πω, τι κουβέντα είναι αυτή, ο Χριστός αποκαλύπτεται προσωπικά, αποκαλύπτει τον εαυτό του μπροστά στη γυναίκα αυτή. Αυτός ο οποίος έκρυβε τον εαυτό του από τους Ιουδαίους, πολλές φορές το βλέπουμε αυτό. Γιατί δεν ήθελε, ας πούμε, να τον ανακηρύξουν αρχηγό, δεν ήθελε να τον ανακηρύξουν βασιλιά. Έπρεπε να έρθει η ώρα μετά το τέλος της τριετίας, όπως και έγινε και μπήκε στα Ιεροσόλυμα και όπως ξέρουμε με τα Βαΐων και Κλάδων. Αλλά τις άλλες όμως περιόδους, τις περισσότερες φορές ο Χριστός έκανε βέβαια το κήρυγμά του, αλλά και στους μαθητές του ακόμα έλεγε σιωπή, δεν θα πείτε αυτά που λέμε εδώ μεταξύ μας, δεν θα τα πείτε παρά έξω, δεν θα τα λέτε. Και άλλωστε γιατί και οι Ιουδαίοι ψάχνουν να βρουν αφορμή. Αν έλεγε κάποια κουβέντα παραπάνω, να τον συλλάβω και να τον θανατώσω. Και αυτή η γυναίκα λοιπόν μαθαίνει από το ίδιο το στόμα του Χριστού ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Εδώ να πούμε επίσης ότι την εποχή του Χριστού υπήρχε μεγάλη προσμονή του Μεσσίου, γιατί αν διαβάσουμε αυτή την περικοπή θα πούμε καλά τώρα από πού ως πού. Ο Μεσσίας σε μια γυναίκα και όλας Σαμαρίτιδα. Αυτό είναι ένα ακόμα περιστατικό που μας βεβαιώνει ότι ο Χριστός ήταν αναμενόμενος την εποχή εκείνη. Ήταν η προσδοκία, δηλαδή ήταν πολύ έντονη λίγα χρόνια πριν την έλευση του Χριστού, αλλά και μετά. Πράγμα που βλέπετε χάθηκε μετά στον Ισραήλ.
Και τώρα ξαφνικά το βλέπουμε να εμφανίζεται μετά από 2000 χρόνια. Βλέπετε τώρα, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, διαβάσατε, ότι η Ουδέλια περιμένει, λέει, το Μεσσία. Τώρα θυμηθήκαμε, μετά από 2000 χρόνια. Φυσικά τώρα ξέρετε, ποιον θα υποδεχθούν τώρα. Δεν είναι ο Μεσσίας, αλλά είναι ο νομιζόμενος Μεσσίας, κοινός ο Αντίχριστος. Διότι τον Μεσσία τον χάσαμε. Πέρασε μπροστά από τα μάτια τους και δεν τον είδαν. Όχι όλοι βέβαια. Πολλοί πιστέψαν. Όπως και οι μαθητές του Χριστού ήταν οι Ιουδαίοι. Λοιπόν, ήταν έντονη η προσδοκία του Μεσσία την εποχή εκείνη. Αυτό φαίνεται και μέσα από την διήγηση αυτή, όχι μόνο στον Ισραήλ, αλλά όπως βλέπουμε εδώ και μεταξύ των Σαμαριτών. Όσοι φυσικά είχαν καθαρά τα μάτια της ψυχής τους. Και παρότι, ας πούμε, αυτή η γυναίκα είχε τις αμαρτίες που είχε, όμως η ψυχή της κεγόταν, να το πούμε έτσι, μέσα, στο να περιμένει αυτόν ο οποίος θα λύτρωνε τον άνθρωπο από την αμαρτία. Και όταν βέβαια πήρε την διαβεβαίωση αυτή και την επιβεβαίωση από το στόμα του Χριστού ότι είναι ο Μεσσίας, έτρεξε βέβαια πίσω στους συμπατριώτες της και τους ανοίγει αυτό το σπουδαίο νέο, και μάλιστα τους το είπε με τρόπο διακριτικό, βλέπετε. Μου είπε, λέει, όλα αυτά τα οποία έχω κάνει, λέει, μήπως αυτός, λέει, είναι ο Χριστός. Δεν τους λέει αυτός είναι ο Χριστός, για να μην τους επηρεάσει αρνητικά. Διότι τις λέγανε, τώρα τι εσύ, ας πούμε, έχεις κάνει αυτά που έχεις κάνει. Λοιπόν, και τώρα έχεις εμάς να μας κάνεις διδασκαλία υπέρ του Χριστού. Και βλέπετε και μετά τι λένε, του σημειώνει βέβαια ο Ευαγγελιστής, βλέπετε εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, γι' αυτό και το λέει μετά. Λέει, εμείς πιστέψαμε, λέει, επειδή, όχι επειδή μας το είπες εσύ. Σιγά να μην ακούγαμε αυτά που μας έλεγες εσύ, μια αμαρτωλή γυναίκα. Αλλά επειδή ήδη ακούσαμε και είδαμε και καταλάβαμε ότι αυτός ο άνθρωπος πραγματικά είναι ο Μεσσίας. Δεν μπορεί άλλος να μιλάει έτσι με τον τρόπο αυτόν. Λέει σε άλλο σημείο το Ευαγγέλιο, όταν οι απεσταλμένοι πήγαν να πιάσουν τον Χριστό και γύρισαν άπρακτοι. Και τους είπαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, γιατί δεν τον φέρατε, λέει, εμείς είπαμε τον συλλάβετε. Ουδέποτε λάλησε ένα άνθρωπος, ως ούτως ο άνθρωπος, απάντησαν αυτοί. Αυτός ο οποίος άκουγε τον Χριστό δεν μπορούσε παρά να αλλοιωθεί από αυτά τα οποία έλεγε ο Χριστός και από την όλη προσωπικότητα του Χριστού, από αυτό το οποίο εξέπεμπε σαν θεάνθρωπος βέβαια, σαν ένας μοναδικός διδάσκαλος, όχι απλώς του Ισραήλ αλλά της ανθρωπότητας, θα λέγαμε. Έτσι λοιπόν, όμως η γυναίκα αυτή έγινε αφορμή για να βγουν όλοι έξω και να ζητήσουν μετά 2 μέρες να μείνει ο Χριστός μαζί τους και να πιστέψουν. Και η ίδια βέβαια αυτή, η πρώην αμαρτωλή γυναίκα, μας θυμίζει την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, που όμως αυτή εδώ όχι απλώς μετανόησε, αλλά έγινε και Απόστολος. Και εις Απόστολος. Άλλωστε είχε οικογένεια. Είχε παιδιά. Και τα παιδιά της και αυτά τα επιστράτευσε στο έργο αυτό του Θεού, της Ιεραποστολής, και έγιναν αφορμή όχι μόνο να ομολογήσουν τον Χριστό, αλλά και να μαρτυρήσουν για τον Χριστό. Πόσο μεγάλη τιμή ήταν αυτή την οποία έκανε ο Χριστός στη γυναίκα αυτή, η οποία ήταν καλοπροαίρετη. Μακάρι, αδελφοί μου, έτσι αυτά τα λίγα είχα να πω για ρωτά, δεν ξέρω αν πλατείασα, δεν ξέρω. Αλλά είναι τόσο μεγάλο το Ευαγγέλιο σήμερα, έχει τόσα πολλά νοήματα, που πραγματικά μπορεί να μιλάει κανείς ώρες. Βλέπω ότι έχετε όμως πολύ ευήκοα ότα εδώ σας ακούνε, βλέπουμε πολύ προσοχή, παρακολουθούν όλοι, επειδή εσείς προφανώς τους κερδίσατε και κοντά σε εσάς και άκουσα και σε μένα και εμένα τώρα. Η αγάπη του Θεού είναι. Η αγάπη του Θεού τα οικονομεί και η διάθεση του καθενός. Και λέει, έχω νότα και παρακάτω, ο νοήτο. Να μελετούμε το Λόγο του Θεού, να ακούμε το Λόγο του Θεού, να τον εφαρμόζουμε στη ζωή μας, όπως οι Άγιοι μελετούσαν το Λόγο του Θεού, ενδιαφέρονταν στη ζωή τους και αξιοποιήθηκαν ίδια της ασκητικής ζωής, άλλο μαρτύριο αυτό, ή για το, μαρτυρίο, για μαχαίρεση, για άλλο τρόπο που έφυγαν την παρούσα ζωή, από αγάπη προς το Θεό, γιατί ένας είναι ο Σωτήρης, ένας ο Χριστός. Και ακούγοντας και υπακούοντας αυτά που λέει ο Χριστός,
εφαρμόζουμε αυτό που είπε ο Κύριος, εις όρος και μεταμορφώσεις το θαμπό. Ούτως εσύν ο Υιός μου αγαπητός, παρακάτω, τι είπε, αυτού ακούεται. Πώς θα τον ακούσουμε αν δεν μελετούμε το Άγιο Ευαγγέλιο? Πώς θα τον ακούσουμε αν δεν διαβάζουμε τους βίους των Αγίων που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, να μελετάτε Αγία Γραφή, βίους Αγίων και Ευαγγελινών για να λεπτύνει η συνείδηση. Και έτσι λοιπόν ο λόγος του Θεού είναι δυνατόν, εφόσον έχουμε διάθεση αυτιά για να ακούμε καινούργια, να καταλάβουμε, είναι δυνατόν να προοδεύουμε στην αρετή και να αξιοθούμε τις οικονομίες βασιλείας λευκών του Πατρός Αντωνίου.